απενεργοποιήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε το ξυπνητήρι, πατάμε εδώ alarm on. Το περιόδιο που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι το Lynx της εταιρείας PowerPlus. Είναι ένα πολυμηχάνημα, είναι AM/FM ραδιόφωνο, φακός, ξυπνητήρι και βλέπεις και την ώρα, και φορτίζει με τρεις τρόπους, και με δυναμό και με τον ήλιο και με USB. Δεν χρειάζεται ποτέ μπαταρίες, διότι οι μπαταρίες που έχει επαναφορτίζουν. Έχει ηλιακή ενέργεια, έχει ενέργεια με δυναμό, έχει πολύ καλό lifetime LED, δηλαδή πολύ καλής ποιότητας, και φορτίζει με USB. Και εδώ στο πλάι βλέπουμε ότι έχει ένα ισχυρό φωτοβολταϊκό κελί και γεννήτρια με δυναμό. Έχει τη δυνατότητα να φορτίσεις ακόμα και το κινητό σου από αυτό το ράδιο, και έχει ψηφιακή ένδειξη του σταθμού, καθώς επίσης ξυπνητήρι και ρολόι, και με μπλε φόντο φωτισμό, και τέλος έχει ένα με 3 LED φακό πολύ ισχυρό. Πάμε να κάνουμε το unboxing, να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες, θα τις δούμε όλες. Αυτό θα μπορείτε να το βρείτε στο www.marketnet.gr, να κάνετε εκεί online την παραγγελία σας, και θα υπάρχει link και στην περιγραφή. Πριν την αναλυτική παρουσίαση, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάσεις παρουσιάσεις προϊόντων που θα ανεβάσουμε μελλοντικά. Έχει γεννήτρια με δυναμό. Εδώ πίσω είναι το δυναμό και φορτίζει κάπως έτσι. Η ένδειξη φόρτισης είναι εδώ σε αυτό το λαμπάκι. Όταν φορτίζει, ανάβει κόκκινο. Το ίδιο ανάβει κόκκινο όταν φορτίζει και από τον ήλιο, το ίδιο ανάβει κόκκινο όταν φορτίζει και από το USB. Με το USB, για να φορτίσει, χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το καλώδιο που μπαίνει εδώ. Είναι το ίδιο η θύρα για είσοδο και η ίδια θύρα για έξοδο. Αυτό το καλώδιο το βάζουμε στο USB φορτιστή του κινητού μας που έχουμε στο σπίτι. Και βλέπουμε ότι φορτίζει. Και αντιστρόφως, αν θέλουμε να δώσουμε ρεύμα στο κινητό μας σε μια περίπτωση ανάγκης, κάνουμε το αντίστροφο. Βγάζουμε αυτό το καλώδιο, βάζουμε αυτό το καλώδιο. Έχουμε εδώ ένα κινητό με το καλώδιό του και το βάζουμε εδώ. Βλέπουμε ότι η φόρτιση του κινητού γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια του δυναμό. Δεν τραβάει ενέργεια από τις μπαταρίες. Εδώ κάτω είναι το κουμπάκι το on-off, είναι στο on. Αλλά αν δεν κάνεις με το δυναμό, δεν φορτίζει το κινητό από μόνος του. Οπότε δεν λειτουργεί σαν powerbank, πρέπει να δώσεις ενέργεια εσύ να φορτίσεις το κινητό σου. Σε περίπτωση ανάγκης, να ανεβάσεις κάποιο ποσοστό για να μπορείς να κάνεις μια κλίση. Έχει διαστάσεις περίπου 16 εκατοστά στη μεγάλη πλευρά, σε αυτή την πλευρά έχει περίπου 6 εκατοστά και σε αυτή την πλευρά έχει περίπου 8 εκατοστά, 7,5. Έχει πτυσσόμενη κεραία για να έχει καλύτερο σήμα και φακό. Πάμε να δούμε καταρχήν τη λειτουργία του ραδιοφώνου. Η λειτουργία του ραδιοφώνου είναι πολύ απλή. Από εδώ είναι το κουμπάκι on και έντασης. Η ένταση που έχει είναι πολύ μεγάλη. Και εδώ αλλάζει τους σταθμούς. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τα ακουστικά. Βάζεις τα ακουστικά εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι έχει light. Όταν θέλουμε το πατάμε και έχει αυτό το μπλε φωτάκι για να έχουμε ένδειξη και τη νύχτα. Και από εδώ βλέπουμε ακριβώς το σταθμό που θέλουμε. Έχουμε και την κεραία εδώ, αν θέλουμε να πιάνουμε καλύτερο σήμα. Ψηφιακά. Όταν το κλείσουμε, έχουμε κατευθείαν την ένδειξη του ρολογιού. Από εδώ ανάβει φακός, μία φορά το πατάμε. Μία φορά το πατάμε και σβήνει. Το ραδιόφωνο εκτός από FM έχει και τα AM. Πατώντας αυτό το κουμπάκι το band, αλλάζεις εδώ
από AMCFM. Για να ρυθμίσει την ώρα, η λειτουργία του είναι ως εξής. Πατώντας το κουμπάκι Time Set και το Hour, το Minute, αλλάζει η ώρα, ρυθμίζει. Για να ρυθμίσει το ξυπνητήρι, κάνεις το αντίστοιχο. Πατάς το κουμπάκι Alarm Set και ρυθμίζει το ξυπνητήρι. Παραδείγματος χάρη, αν το βάλουμε να χτυπήσει, τώρα είναι 8:32, αν το βάλουμε να χτυπήσει 8:33, πατώντας το κουμπάκι Alarm Set και το Minute, ωραία, σε ένα λεπτό θα χτυπήσει. Για να απενεργοποιήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε το ξυπνητήρι, πατάμε εδώ Alarm On, Alarm Off. Τώρα δηλαδή θα χτυπήσει σε ένα λεπτό, χτυπάει παίζοντας δυνατά το ράδιο. Οπότε περιμένουμε να πάει 8:33. Κλειστή κατ' έξω, ρίτσι σκίσω. Έτσι δουλεύει. Μετά πατάμε ένα κουμπάκι και σβήνει. Πολύ δυνατό το ράδιο, δεν μπορείς να μείνεις κοιμισμένος με τίποτα. Από κάτω έχει εδώ τις μπαταρίες. Έχει κουμπάκι on-off να το σβήσεις εντελώς αν δεν το χρειάζεσαι. Και πάμε να ανοίξουμε και το καπάκι να δούμε τι μπαταρίες παίρνει. Αυτές οι μπαταρίες από ό,τι έχω δει δεν είναι διαδεδομένες, πρέπει να είναι κάποια ειδική κατασκευή, αλλά έχεις τη δυνατότητα να τις αλλάξεις, είναι κάπως έτσι. Τώρα, πάμε να δούμε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους φόρτισης και τι διάρκεια μας δίνει το κάθε ένα. Με ένα λεπτό φόρτιση με το δυναμό μπορούμε να έχουμε από 18 έως 27 λεπτά μουσική. Με ένα λεπτό φόρτιση με το δυναμό έχουμε 27 έως 36 λεπτά φωτισμό. Με μία ώρα φόρτιση με τον ήλιο έχουμε 20 με 30 λεπτά μουσική. Μία ώρα φόρτιση με τον ήλιο έχουμε 23 μέχρι 32 λεπτά φως. Φορτίζει πλήρως μετά από 35 έως 43 ώρες στον ήλιο. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο σου δίνει 7 με 9 ώρες ραδιόφωνο και όταν είναι πλήρως φορτισμένο σου δίνει 4 με 6 ώρες φωτισμό. Έχει ηχεία υψηλής ποιότητας, είναι compact και μοναδικό σχέδιο. Η ιδανική φόρτιση με το δυναμό είναι να κάνεις περίπου 3 περιστροφές σε ένα δευτερόλεπτο. Η φόρτιση με τον ήλιο πρέπει αυτό εδώ το πανελάκι να βλέπει τον ήλιο απευθείας. Τώρα για τη συντήρηση του ραδιοφώνου είναι καλό να το φορτίζουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα έτσι ώστε να μην ξεμένει η μπαταρία η εσωτερική που έχει από ρεύμα και τέλος να μην φωτίζουμε απευθείας στα μάτια κάποιου ανθρώπου. Το προϊόν αυτό θα μπορείτε να το βρείτε στο www.marketnet.gr και να κάνετε εκεί online την παραγγελία σας, θα υπάρχει link και στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, γράψτε ένα σχόλιο κάτω. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!